Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, καθώς τη θλίψη έχει βυθιστεί Πετρούπολη από το θάνατο της 18χρονης, η οποία μαχαιρώθηκε και πυρπολήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα. Η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από 5-24 ώρα στην εντατική. Συγκλονισμένος δήλωσε στον Α ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε τα βαρύτατα τραύματα της κοπέλας. Η 18χρονη Ειρήνη πάλεψε 4 ημέρες να κρατηθεί στη ζωή και να ξεπεράσει την ανεπανόρθωτη βλάβη που προκάλεσε η οργή του πατέρα της πάνω στο σώμα της. Ήταν όμως πάνω από τις δυνάμεις της. Ένα θαύμα περίμεναν οι γιατροί και η οικογένειά της. Δυστυχώς όμως δεν έγινε. Η άτυχη Ειρήνη, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε τραύματά της. Στο σπίτι της Ειρήνης στην Πετρούπολη την περιμένει όλη η γειτονιά και το σκυλάκι της στο μπαλκόνι. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, το ξέρω από μικρό παιδάκι το κοριτσάκι. Τα βλέπω για ένα σχολείο με τις τσάντες που σπάνε όλα τα παιδάκια. Το έβλεπε με το σκυλάκι που παίζανε εκεί στο μπαλκόνι. Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγριας χρειάστηκε να δει το 18χρονο κορίτσι στην εντατική για να πιστοποιήσει τα τραύματά του. Αν και έχει εμπειρία 20 χρόνων, δυσκολεύεται να μιλήσει για αυτό που αντίκρισε. Ήταν από τις πιο δύσκολες συναισθηματικά περιπτώσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσετε? Να σας πω κάτι τώρα, δυσκολεύομαι να απαντήσω γιατί όντως δεν ξέρω τι να σας πω. Έτσι νιώθω μια μηχανία. Όταν βλέπεις ένα παιδί που ξέρει, γιατί από την αρχή όταν το είδα, με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι θα πέθανε το παιδί. Αυτό ήταν μια αναστρέψιμη κατάστασή του. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα που έμενε με τον πατέρα του. Οι γιατροί όμως γρήγορα διαπίστωσαν ότι είχε μαχαιρωθεί και είχε ίχνη στραγγαλισμού. Το παιδί κατέληξε από τη βίαιη συμπεριφορά του δράστη. Πάντως ήταν αποτέλεσμα βίαιης συμπεριφοράς και όχι έκθεση στη φωτιά η εικόνα που είχαν οι γιατροί και που είχα και εγώ. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί. Στις εικόνες που εξασφάλισε η τηλεόραση του Α από την ημέρα της τραγωδίας στο διαμέρισμα στην Πετρούπολη, φαίνεται η μεταφορά του παιδιού με ασθενοφόρο στο θριάσιο. Ο πατέρας του κοριτσιού συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, έχοντας όμως ξεπεράσει τον κίνδυνο. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει προσπάθεια αποσωλήνωσης και αμέσως μετά θα κληθεί να καταθέσει στους αστυνομικούς για τις πράξεις του.